Αναβρασμός επικρατεί στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Κρήτης με φόντο το δυσβάστατο κόστος παραγωγής και τα λεπάλληλα χτυπήματα της κλιματικής κρίσης, με το ποτήρι της αγανάκτησης να έχει ξεχυλήσει και στην υπόλοιπη χώρα, όπου αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, δηλώνοντας ότι δεν κάνουν ούτε βήμα πίσω, εάν δεν διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η επιβίωσή τους. Το γάλα πρώτα πρέπει να συνονοηθούν όλες οι τυροκομικές μονάδες, να πέσει μια συνονόηση μεταξύ των, διότι βλέπουμε ότι ένας τυροκόμος αγοράζει και πληρώνει 1,25 και δίνει χοντρικής 12 ευρώ π.χ. και ένας τυροκόμος που πληρώνει 1,15 χρεώνει πάνω από 13-14 ευρώ. Ας κάτσουν λοιπόν να βρουν μια λύση. Το άλλο θέμα είναι ότι με τις κομμένες επιδοτήσεις να αναπληρωθεί με τα οικοσχήματα το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, γιατί δεν γίνεται ο κτηνοτρόφος να παράγει γάλα με ένα 15, με ένα 7 και να του στοιχίζει ένα 30. Να μεταφέρουμε στον κύριο Υπουργό τη δυσαρέσκεια του μελισσοκομικού κόσμου της Κρήτης και γενικότερα της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή απαιτούμε και διεκδικούμε λύσεις άμεσα στα προβλήματα τουλάχιστον της καθημερινότητάς μας όσον αφορά τις απαγορεύσεις στα δάση, το καπνιστήρι και το κοστολόγιο, το οποίο έχει καταντήσει ένα τεράστιο αγκάθι στην πλάτη του κάθε μελισσοκόμου και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας και στην επιβίωση του κλάδου. Λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης συνεχίζει τις επαφές με αγρότες, ενώ σήμερα συναντήθηκε με εκπροσώπους φορέων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλλιέων από όλο το νησί, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Μέσα από το διάλογο, σίγουρα όλοι γινόμαστε πιο σοφοί και σίγουρα κερδισμένοι είναι οι άνθρωποι του πρωτεύουσα τομέα, τους οποίους υπηρετούμε με ευλάβεια και σεβασμό. Όχι μόνο εγώ, αλλά συνολικά η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε το έχουμε δηλώσει. Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στην ίδια μεριά της όχθης και πασχίζουμε για το καλύτερο. Για το καλύτερο των ανθρώπων που δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Οι προθέσεις μας είναι να κάνουμε ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμό για τα τρόφιμα της χώρας μας. Η χώρα μας να έχει αυτάρκεια στα τρόφιμα και το μεγάλο πρόβλημα σήμερα που προβληματίζει όλους τους αγρότες της χώρας είναι η κλιματική αλλαγή. Το μεγάλο πρόβλημα του Ιαννού, η ακαρπία των ελιών, η ακαρπία των ελιών στη Χαλκιδική, η ακαρπία των ελιών στην Κρήτη. Όλη η Ελλάδα αγωνίζεται. Στα μπλόκα, πέρα από δε, εμείς τι κάνουμε? Τίποτα. Περιμένουμε υποσχέσεις μόνο. Τι έχουν κάνει στην Κρήτη? Γιατί η Κρήτη δεν επαναστατεί? Τι έχουν προσφέρει στο νησί? Μας εκόψανε τα χρήματα. Το γάλα μας πληρώνεται 40-50 λεπτά κάτω από όλη την άλλη Ελλάδα. Οι τροφές σε δυσθεώρατα ύψη. Το μήνυμα ότι ο αγώνας είναι κοινός και ότι η κυβέρνηση πασχίζει για το καλύτερο των ανθρώπων έστειλε από το Ηράκλειο ο Λευτέρης Αυγενάκης, επισημένοντας ότι τα προβλήματα λύνονται με τον διάλογο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και το κόστος παραγωγής, το οποίο, όπως είπε, πρέπει να μειωθεί. Οι προθέσεις της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρες και βελτιώσεις στην ΚΑΠ πρέπει να γίνουν και σοβαρές παρεμβάσεις, έτσι ώστε η ζωή, η καθημερινότητα αλλά και το κόστος παραγωγής των αγροτών πρέπει να μειωθεί. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους τους αγρότες της Κρήτης. Διότι αυτές τις δύσκολες στιγμές, με τη στάση και τη συμπεριφορά τους, έχουν δείξει μια έμπραχτη εμπιστοσύνη και στήριξη στην ηγεσία του Υπουργείου και συνολικά στην κυβέρνηση. Είμαστε εδώ να παλέψουμε για τα δίκαια αιτήματά τους, να διορθώσουμε στρεβλότητες του παρελθόντος.